έχω πρόβλημα βαρύ. Ναι, το έχω. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και το Σάββατο 27 Οκτωβρίου σας περιμένω στο Club 01 στο Μασούρι Καλύμνου. Η βραδιά μας θα είναι ξέχαστη. Μ' αγάπησες λίγο κι εσύ. Γυρνά ένα λεπτό μια στιγμή. Αν μ' αγάπησες λίγο. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ηλίου. Καλημέρα σας. Κυρία Μαΐλη και κύριε Χαραμαντά, σας έφερα σε αυτό το σημείο σήμερα για να σας αναδείξω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Καλύμνου, που είναι τα δέντρα. Η μακροχρόνια αδιαφορία του Δήμου προς τα δημόσια δέντρα έχει καταστήσει τα δέντρα δέντρα δολοφόνους, δέντρα φωνιάδες. Τι εννοώ? Πρώτον, υπάρχουν δέντρα τα οποία δεν έχουν κοπεί και δεν έχουν κλαδευτεί, αν και έχουν τεράστιο ύψος. Δεύτερον, υπάρχουν δέντρα, δημόσια δέντρα τα οποία δεν έχουν κοπεί, αν και βρίσκονται σε λαθασμένο σημείο. Τρίτον, υπάρχουν δέντρα, δημόσια δέντρα τα οποία έχουν μεγάλη κλίση προς το δρόμο, προς πάρκιν επιχειρηματιών, προς ιδιοκτησίες ιδιοκτητών και δεν έχουν κοπεί και δεν έχουν αντικατασταθεί. Τέταρτον, υπάρχουν δέντρα τα οποία δεν έχουν κλαδευτεί, αν και η κλάδη τους επεκτείνεται σε μεγάλη απόσταση από τον κύριο κορμό τους και σκεπάζουν δημόσιους δρόμους, σκεπάζουν αυλαίους χώρους σχολείων και σκεπάζουν ιδιοκτησίες. Πέμπτον, υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν μεγάλο φύλλωμα, όπως είναι οι αλμυρίδες στις παραλίες και κυρίως του Κατουνιού, και όταν το χειμώνα έρθει η θάλασσα και πάρει τον άμμο, αυτά θα πέσουν και θα καταστραφούν όπως συνέβη πέρυσι. Έκτον, υπάρχουν δημόσια δέντρα τα οποία δεν έχουν απολιμανθεί με ζεστό νερό, αν και φέρουν την αρρώστια βαβαγιά, η οποία καταστρέφει τα δημόσια δέντρα και τα ιδιωτικά δέντρα. Και έβδομο, τα φύλλα των πεύκων είναι δηλητηριώδη. Όταν η Δημαρχία έχει μπει σε ιδιωτικούς χώρους, να τα καθαρίσει. Για όλους αυτούς τους λόγους, παρακαλώ θερμώς το Δήμο να δείξει τη μέγιστη ευαισθησία, ώστε να γλιτώσουμε ένα θανατηφόρο ατύχημα, ένα ατύχημα και τις περιουσίες των ιδιωτών, είτε αυτά είναι τροχοφόρα ή δέντρα ή κήποι. Εάν δω ότι ο Δήμος αδιαφορεί, θα σας καλώ σε μηνιαία βάση, σε εβδομαδιαία βάση και αν είναι ανάγκη σε ημερήσια βάση, και θα σας αναδεικνύω κραυγαλαίες περιπτώσεις τις οποίες έχω καταγράψει και συνεχίζω να καταγράφω. Κύριε Ηλίου, σας ευχαριστώ. Κύριε Ηλίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.